Ξεκινάμε τη νέα χρονιά, ξεκινάμε με μια νέα προσπάθεια, με μια νέα τεχνική επιτροπή, μια νέα προσπάθεια για να ενημερώνουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα προσπαθήσουμε να το καθιερώσουμε σε αιτήσια βάση στην αρχή της χρονιάς να ενημερώνεστε για οτιδήποτε έχει γίνει την προηγούμενη χρονιά, για ό,τι πρόκειται να γίνει την επόμενη χρονιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είσαστε κοντά στο μπάσκετ, προβάλλετε το άθλημα και αυτό είναι βασικό για μας και θα προσπαθούμε με κάθε τρόπο, βλέπετε ότι και σαν τοπική επιτροπή έχουμε καθιερώσει να σας ενημερώνουμε με τα mail για τα αποτελέσματα, για τις αγωνιστικές δραστηριότητες που υπάρχουν σε εβδομαδιαία βάση. Όσο μπορούμε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, γιατί υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν υποχρεώσεις. Η κοπέλα που έχουμε εδώ είναι μια έκτακτη του ΟΑΕΔ, μια κοπελιά που κάνει την άσκηση της βασικά. Δεν είχε ιδέα από μπάσκετ, προσπαθούμε να τη μάθουμε σιγά σιγά. Πιστεύω ότι ανταποκρίνεται καλά. Οι οποιασδήποτε παραλήψεις, λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο να τα διορθώσουμε. Θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά όσα γίνανε πέρσι. Να τα αφήσουμε στο παρελθόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτή η Ομοσπονδία από άποψη τιμωριών σχετικά με τα περσινά γεγονότα. Δεν είναι στην αρμοδιότητα της νέας τοπικής επιτροπής. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις αυτήν την Ομοσπονδία. Αυτό που έγινε πέρσι θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένο για τη νέα χρονιά. Μην θεωρήσουμε ότι επειδή κάποια πράγματα πιθανόν να είναι ατιμόρυτα ακόμα, θα συνεχίσουν να γίνονται με αυτόν τον τρόπο και στην επόμενη χρονιά. Ο λόγος της ομάδας από εδώ και πέρα, μπορείτε να ρωτήσετε τους εκπροσώπους τους, είναι η Α κατηγορία ανδρών εδώ. Εύχομαι καλή χρονιά, καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους, εύχομαι να είναι ήσυχοι. Από την πλευρά μας ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση ούτε να ευνοηθεί ούτε να αδικηθεί κανένας. Θέλουμε τη βοήθειά σας γιατί και η νέα τοπική επιτροπή και τα νέα παιδιά που είναι μέσα πρέπει να αποκτήσουν εμπειρίες. Ελπίζω να είναι θετικές και όχι αρνητικές. Καλή χρονιά σε όλους. Όταν είπα να αφήσουμε πέρσι τα περσινά, να αφήσουμε στο παρελθόν τα περσινά, δεν είπα από άποψη τιμωριών. Αυτά που γίνανε πέρσι, γίνανε στη διάρκεια που τέσσερα μέλη της τοπικής επιτροπής ήταν υποπαρέτηση. Άρα δεν μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις. Διαβιβάσαμε όλα τα γεγονότα αυτά στην Ομοσπονδία. Η επιτροπή, η τοπική πέρσι, λειτουργούσε υπό καθεστώς παραίτησης μέχρι τη λήξη των πρωταθλημάτων και διευκόλυνε απλά να λήξουν τα πρωταθλήματα και να υπάρχουν πρωταθλητές σε κάθε κατηγορία. Γιατί αν λέγαμε σταματάμε, δεν το κάναμε, δεν συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή ούτε ο ΟΑΕΔ θα ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, ούτε τα μπαράζ των γυναικών θα είχαν γίνει που γίνανε στοιχείο, ούτε οι αγώνες παιδών που γίνανε στοιχείο το Πανελλήνιο. Δηλαδή, αν έβαζε λουκέτο η τοπική επιτροπή με την παραίτηση των 4 ή μάλλον των 7, γιατί στην ουσία και οι 7 είχαν παραιτηθεί. Γιατί όταν διαβιβάστηκε η παραίτηση των 4 στην Ομοσπονδία, στο διαβαστικό έγραφε ότι και οι 7, αν δεν λάβει θέση η Ομοσπονδία, παραιτούνται και οι υπόλοιποι 3. Η θέση τη Ομοσπονδία ξέρετε πότε ελήφθη. Λοιπόν, η υποπαραίτηση τοπική επιτροπή περσινή έβγαλε το πρωτάθλημα. Μετά από παράκληση της Ομοσπονδίας να συνεχίσουμε και να βγουν πρωταθλητές, το κάναμε, αλλά ήταν μέχρι εκεί. Δεν είχαμε δικαίωμα να λάβουμε απόφαση εφόσον είχαμε δηλώσει παραίτηση, ηθικά τουλάχιστον δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Συγγνώμη που διακόπτω, το πνεύμα της ερώτησής μου δεν αφορούσε. Αυτό είναι όλα γνωστά και έχουν καταγραφεί. Ως τοπική επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη του φετινού πρωταθλήματος, έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα βέβαια στην Ομοσπονδία. Η τοπική επιτροπή θα διαφερθεί για την απόφαση αυτή στα 15 μέρες ξεκινά τα πρωταθλήματα. Ένα αυτό. Δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι, η διαιτησία. Το όργανο της διαιτησίας, ο πρόεδρος της διαιτησίας, ο κ. Κοντίνης, τι θα κάνει για να προασπίσει και να προφυλάξει το πρωτάθλημα, αν θα γίνει σχολή διαιτησίας που το ακούμε εδώ και πόσους μήνες, και αν η τοπική επιτροπή ως προς αυτό θα μεριμνήσει για να αποφευθούν φαινόμενα του παρελθόντος και ειδικά στο κομμάτι της διαιτησίας, τα οποία από εκεί έχουν προέλθει τα πάντα, νομίζω, τα περσινά γεγονότα. Το θέμα της διαιτησίας δεν αφορά την τοπική επιτροπή. Ο σύνδεσμος διαιτητών καλαθοσφαίρης ισχύου είναι ανεξάρτητο κομμάτι. Δεν ελέγχεται αυτή η τοπική επιτροπή ισχύου. Συνεργάζεται, αλλά δεν ελέγχεται. Εγώ, σαν τοπική επιτροπή, θα ζητήσω από τους διαιτητές αν έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν τα παιχνίδια. Με διαβεβαιώσανε ότι την έχουν. Εντάξει.
Από εκεί και πέρα, το ότι θα κάνουν σχολή διαιτησίας, εμείς είμαστε στη διάθεση των συνδέσμων διαιτητών να βοηθήσουμε και ηθικά και οικονομικά και παράλληλα με τη σχολή διαιτησίας να κάνουμε και σχολή κριτών. Αλλά δεν είναι στο χέρι μας να το προκαλέσουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να βοηθήσουν όλοι, να βρεθούν άνθρωποι καταρχήν που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια της διαιτησίας, τις σχολές διαιτησίας, να τα παρακολουθήσουν και αν είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικοί με τον μπάσκετ, θα είναι και πιο γρήγορη πιστεύω η εξέλιξή τους. Η σχολή διαιτησίας είναι στο πρόγραμμα να γίνει. Εντός των ημερών θα βγει και ανακοίνωση από το Σύνδεσμο Διαιτητών ότι ξεκινάνε τη διαδικασία της σχολής. Δηλαδή, επιμορφωτικά σεμινάρια, μαθήματα, ούτως ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πόσο θα απαιτηθεί για να μάθουν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στο γήπεδο, να έρθουν από την Αθήνα, από το Σύνδεσμο Διαιτητών Καταστολής από την Αθήνα, να δώσουν εξετάσεις. Η διαιτησία δεν είναι κομμάτι το οποίο, σας επαναλαμβάνω, το ελέγχει η τοπική επιτροπή. Είναι ανεξάρτητη, στη χειρότερη περίπτωση, αν δούμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, να ζητάνε να μας στέλνουν διαιτητές από την Αθήνα. Αυτό όμως ξέρετε τι συνεπάγεται για τις ομάδες. Τα έξοδα της διαιτησίας το ξέρετε τα πληρώνουν οι ομάδες. Τα έξοδα των αγώνων τα πληρώνουν οι ομάδες. Το να φέρνουμε διαιτητές απ' έξω νομίζω ότι είναι μια οικονομική αιμορραγία για τις ομάδες δυσβάστακτη. Ένα οικονομικό κόστος που δεν θα μπορέσουν τουλάχιστον η πλειοψηφία των σωματείων να το σηκώσει. Η κατάσταση ξέρετε ποια είναι η οικονομική. Δεν είμαστε το μπάσκετ έξω από την οικονομική κατάσταση που κρατεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ως πρόεδρος της τοπικής επιτροπής θα λάβετε κάποια μέτρα για αυτό το... Είναι ένα οικογενειακό θέμα της τοπικής επιτροπής, γιατί όπως ξέρετε γυμνασιάτη παίρνουν τα μέλη της τοπικής επιτροπής, το οποίο από την πρώτη γενική συνέλευση, από την πρώτη συνεδρία της νέας τοπικής επιτροπής έχει επισημανθεί σε όλα τα μέλη της τοπικής επιτροπής και στους διαιτητές. Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται για την εύρυθμη λειτουργία, για την εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα και για την εύρυθμη αποχώρηση όλων αυτών των γήπεδων. Ότι πρέπει να είμαστε να ακολουθούμε μια συγκεκριμένη τακτική όλοι μαζί. Ελπίζω ότι έγινε κατανοητό και θα τηρηθεί. Θα το ελέγξουμε στην πορεία. Είναι εδώ παρόντες. Έχουμε δει και κατά τα περασμένα πρωταθλήματα ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ως προς τα σχεδίματα διαιτητών και κάποιες συμπεριφορές. Δεδομένου ότι το επίπεδο της διαιτησίας είναι αυτό που έχουμε, πώς προπονητές τουλάχιστον κάποια μέτρα θα λάβετε προκειμένου να μετριαστούν αυτές οι αντιδράσεις και να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή μετά από το πρόβλημα που λύθηκε με την τοπική επιτροπή και συστάθηκε πλέον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο οικιακό μπάσκετ είναι η διαιτησία. Ούτε εγώ που είδα δεν σ' ακούω. Ποιο είναι το καλύτερο. Μετά το πρόβλημα που είχαμε με την τοπική επιτροπή και επιτέλους συστάθηκε η Πρεφταμιλές, το επόμενο μας πρόβλημα μεγάλο είναι η διαιτησία. Γιατί έχουμε διαιτητές σε δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, τι θέλω να πω, υπάρχουν 3-4 αξιόλογοι διαιτητές, όπως είδατε, οι δύο κέρας αξιολογήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με το τοπικό επίπεδο. Και οι άλλοι διαιτητές είναι σε χαμηλότερο επίπεδο, με αποτέλεσμα, αν δεν σε ένα παιχνίδι, θα έλεγα ντέρμπι, ένας από αυτούς τους 4 διαιτητές δεν είναι μέσα στο επίπεδο, επικρατεί κάτσε, δεν επικρατεί μπάσκετ, έχει φύγει η τέχνη που τόσα χρόνια διέφερε το μπάσκετ από όλα τα άλλα αθλήματα να επικρατεί η τέχνη και ο συγκεκριμένος παίχτης με το εύστοχο σου και έχουμε πάει σε μια άλλη μορφή μπάσκετ. Όποιος παίζει το περισσότερο ξύλο, αυτός να επιβιώνει. Αν αυτοί οι 4 διαιτητές δεν υπάρχουν σε αυτά τα 4 παιχνίδια, σε αυτά τα παιχνίδια, δεν μπορεί να επικρατήσει μπάσκετ στην Ελλάδα. Και δυστυχώς θα έχουμε χειρότερα γεγονότα από πέρσι. Από ό,τι μαθαίνω κιόλας, αν κλείσει ο φύλλο αγώνος, μετά δεν καταγράφει και δεν τιμωρήσει. Φανταστείτε τι έχει να γίνει φέτος, αν κλείσει το φύλλο αγώνος και έχει πέσει κάτσε. Και επειδή στη μέση έχουν μπει και χρήματα σε ορισμένες ομάδες και πολλά συμφέροντα πολιτικά και οικονομικά, πρέπει με κάθε τρόπο αυτοί οι 4 διαιτητές να παίξουν σε όλα τα παιχνίδια. Διαφορετικά δεν θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Έτσι πιστεύω. Ευχαριστώ. Σε
σε ένα βαθμό ναι. Αλλά εξαρτάται και από τον τρόπο που παίζει κάθε ομάδα. Ένα. Δεύτερο. Δεύτερο. Αυτό που υπόθηκε το ότι όταν κλείνει το φύλλο αγώνος δεν υπάρχουν τιμωρίες είναι λανθασμένη αντίληψη. Είναι λάθος. Εντάξει. Είναι λάθος. Άρα περιμένουμε και άλλες τιμωρίες. Είναι λάθος. Αυτό είναι καλό που λες. Το ότι όταν κλείνει το φύλλο αγώνος σας είπα να διαβάσετε, σας έχω παρακαλέσει, σας έχω χιλιοπαρακαλέσει χίλιες φορές να διαβάσετε τους κανονισμούς. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ναι, δεν υπάρχουν τιμωρίες. Γιατί δεν μπορεί η οποιαδήποτε τιμωρία να στηριχθεί στην έκθεση ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου. Ο κανονισμός της Ομοσπονδίας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα είναι σαφής. Λέει ότι όταν κλείσει το φύλλο αγώνος πρέπει να υπάρχει έκθεση των διαιτητών, κόμμα, κομισαρίου, γυμνασιάρχου όπως τον λέμε εμείς εδώ ή αστυνομικής αρχής. Αν η Ομοσπονδία ήθελε να τιμωρεί το οποιοδήποτε, θα έγραφε με οποιανδήποτε έκθεση, έτσι, θα έγραφε μετά το κλείσιμο του φύλλου αγώνος πρέπει να υπάρχει έκθεση διαιτητών ή κομισαρίου ή αστυνομικής αρχής. Εδώ το κάνει διακριτό, δηλαδή πρέπει να υπάρχει έκθεση από δύο θεσμοθετημένα πρόσωπα ή φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στον αγώνα. Και τα θεσμοθετημένα πρόσωπα που έχουν οι φορείς που έχουν την ευθύνη διεξαγωγή στον αγώνα είναι η Ομοσπονδία μέσω του Γυμνασίου του Κομισαρίου, οι διαιτητές και η αστυνομική αρχή. Αν υπάρχει. Αστυνομική αρχή, παιδιά, το έχουμε ξεχάσει, δεν υπάρχει. Έτσι. Άρα, φέρτε αστυνομία. Σήμερα είναι εθνικής κατηγορίας. Καταρχήν να σας πω ότι η αστυνομία είναι ευθύνη του γηπεδού του σωματείου. Δεν είναι ευθύνη της Ομοσπονδίας. Οι διαιτητές μπορούν κάλλιστα να μην ξεκινάνε το παιχνίδι. Το θέμα είναι να βάλουμε κάποιες αρχές. Να μην ξεκινάνε το παιχνίδι αν δεν υπάρχει αστυνομική δύναμη. Να μην ξεκινάνε το παιχνίδι αν δεν υπάρχει γιατρός. Μία φορά αν γίνει, μετά την πατέρα είσαι. Εσείς είστε υποχρεωμένοι καλέ. Σαν γηπεδούχο σωματείο, το κάθε γηπεδούχο σωματείο, παιδιά. Διαβάστε τον κανονισμό, το λέει. Δεν είναι ευθύνη της τοπικής επιτροπής αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Αν διαβάσετε τις υποχρεώσεις σας, μέσα στις υποχρεώσεις του γηπεδού σωματείου είναι να έχει καθαρό το γήπεδο, να είναι έτοιμο το γήπεδο με την έναρξη του αγώνα, να έχει γιατρό, να έχει καλές αστυνομική δύναμη. Είναι ευθύνη του σωματείου του γηπεδούχου. Εντάξει. Στο έργο της νέας τοπικής επιτροπής να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους όσους ασχολούνται με το μπάσκετ, τις ομάδες, κριτές, διαιτητές και πάνω απ' όλα υγεία για όλες τις ομάδες. Δεν θέλουμε κάτι άλλο και καλή επιτυχία σε όλους. Αυτά δεν θέλουμε κάτι άλλο. Να πω και εγώ για το Σύρμης ότι ήθελα να κινούν και χρονιά σε πολλά πράγματα και στο πρωτάθλημα και στην διοργανώτη αλλά και σε εμάς σαν ομάδα. Οι πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος είναι οι παίχτες πρώτα, είναι εδώ όλοι. Οι προπονητές των ομάδων είναι εδώ. Είναι άσκοπο να αναρωνόμαστε σε τέτοιου είδους συζητήσεις με το αν κάποια προβλήματα που πράγματι υπάρχουν θα μας επηρεάσουν. Είναι προτιμότερο να επικεντρωθούμε στο πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα που αναμένουμε. Διότι αρκετές ομάδες έχουν βελτιωθεί, έχουν δυναμώσει τα ρόστερ τους. Οι φύλαθλοι μέχρι τώρα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Χαιρετίζω επίσης την πρωτοβουλία εδώ της Τοπικής Επιτροπής για αυτή τη συνάντηση. Αν και κατά τη γνώμη μου μέχρι τώρα έχει φύγει από τους στόχους της, που είναι να ενημερώσει τους φιλάθλους για την ομάδα. Με βάση το λοιπόν, όσον αφορά τους Ίωνες, ευχόμαστε να γίνει ένα καλό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Να μπορέσουμε όλοι μαζί να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα που σίγουρα θα προκύψουν και ραντεβού στο γήπεδο σαν φίλοι. Σηκωθώνει και δίνει πιο δυνατή. Εντάξει, καλή επιτυχία στο έργο της τοπικής, καλή χρονιά. Υγεία το πρώτο και ελπίζω χωρίς τραυματισμούς για τις πέντες κυρίως. Και θεωρώ και εγώ ότι η σφαγή μας είναι να κάνουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το προηγούμενο. Να ευχηθώ και εγώ να γνωρίζει και η νέα Ευρώπη. Καλή χρονιά σε όλα τα σωματεία. Καλή αγωνιστική σεζόν. Θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Σίγουρα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό γιατί όπως οι ομάδες είναι 6. Οπότε θα είναι σαφώς αρκετά δύσκολο. Όπως είπε και ο Γιάννης, έχουμε δυναμώσει κάποια ρόστερ. Ελπίζω να δούμε καλό μπάσκετ όσο γίνεται. Πάντα μέσα στα αθλητικά πλαίσια. Να το χαρούμε. Να έρθει κοντά και ο κόσμος να το χαρεί.
και οτιδήποτε γίνεται να συνεννοούμαστε, να βρίσκουμε πάντα λύση και να μην υπάρχουν ας πούμε, τα έκτροπα που γίνανε σε προηγούμενα χρόνια. Και κουράγιο στη νέα επιτροπή. Πάνω απ' όλα να τα διασκεδάσουμε όλοι, παίχτες, φίλαθλοι, προπονητές. Και για μένα μεγάλο στόχο είναι να έρθουν όσο περισσότερα παιδιά γίνεται να δουν τον μπάσκετ και να μπουν στον αθλητισμό. Εκεί θα κερδίσουμε, όχι σαν ένωση, σαν μπάσκετ και σαν χείο ουσιαστικά. Τα παιδιά να έρθουν στο γήπεδο και να αρχίσουν να αθλούνται. Αυτά. Λοιπόν, καλή χρονιά, εύχομαι εγώ, μέρος του ΦΟ. Καλωρίζει και η καινούρια Αρχική Επιτροπή. Εύχομαι ότι μόνο εγώ είδα και εξήγησα το πρόβλημα, το που υπάρχει στην υπηρεσία. Μακάρι να είμαι λάθος. Καλή χρονιά, εύχομαι σε όλους.